ξεκινάει ένα αναπτυξιακό έργο το οποίο χρόνια προσπαθούσαμε και χαίρομαι που βλέπω εδώ πέρα ανθρώπους που μαζί έχουμε συμπορευθεί όπως τον Άρη του Χατζικομιενό, αλλά και ανθρώπους οι οποίοι το έτρεξαν όπως ο κύριος Βέρος και πολλοί άλλοι προκειμένου να γίνει ένα έργο πνοής για όλο το νησί. Ξεκινάμε λοιπόν με αισιοδοξία, με αγάπη για αυτό το συγκεκριμένο έργο, με όραμα και προσπαθούμε να κάνουμε το καλύτερο. Σε αυτή την ημερίδα είναι προσκεκλημένοι άνθρωποι οι οποίοι ασχολούνται και εξειδικεύονται με το αντικείμενο αυτό, διότι πρέπει να γίνεται κοινωνία της προσπάθειας αυτής και να τη γνωρίζετε, γιατί μόνο τότε θα την αγαπήσετε και θα γίνετε αρρωγή. Και βέβαια θα κλείσουμε, πιστεύω, με πολύ μεγάλο όραμα, με ένα πλούσιο όραμα για αυτό που θα γίνει σε αυτή εδώ την περιοχή. Κύριε Δήμαρχε, κύριε Βέρο, είσαστε από τους ανθρώπους που πρωτοστάτησαν σε αυτό το συγκεκριμένο πράγμα. Θέλουμε να έρθετε κοντά μας, να μας πείτε δύο λόγια. Μετά, αφού καλωσορίσω όλες τις αρχές και το στρατό και όσοι είναι εδώ πέρα σήμερα και μας τιμούν με την παρουσία τους, είναι απεσταλμένος από τον Αντιπρόεδρο της Βουλής, θα μας πει και εκείνος δύο λόγια. Δεν νομίζω, κύριε Κούσκο, να έχω ξεχάσει κάποιον άλλον. Μετά θα ξεκινήσετε, θα ανοίξουμε την ημερίδα, θα μιλήσουμε και με το Σύνδεσμο Ιαματικών Πηγών Ελλάδος, με τον οποίο έχουμε σύνθεση, με τον Γενικό Γραμματέα, τον κύριο Δανά, τον οποίο γνωρίζω προσωπικά και τιμώ. Και βέβαια θα τελειώσουμε την εκδήλωση αφού ακούσουμε όλους εσάς. Στόχος μας είναι να ακούσετε και να σας ακούσουμε, για να μπορέσουμε να προχωρήσει ένα έργο που ειλικρινά νομίζω ότι θα αλλάξει το χάρτη των ιαματικών πηγών σε πανελλαδικό επίπεδο. Κύριε Βέρο, θα χαρώ να έρθετε κοντά μας. Ορίστε. Ο κύριος Αντιδήμαρχος. Ελάτε. Σας καλωσορίζω κι εγώ στην ημερίδα αυτή. Σαν Πολυγνιάτης, δεν θέλω να γυρίσω να κοιτάω στο παρελθόν. Θέλω και οι Πολυγνιάτες, λοιπόν, η τοπική κοινωνία του Πολυγνήτου, να αγκαλιάσει την επενδυτική πρόταση του συγχωριανού μας, Θόδωρη Κούσκου, να τον βοηθήσουμε όπου μπορούμε, σαν Δήμος. Τόσο ο Δήμαρχος όσο και εγώ εγγυόμαστε οποιαδήποτε βοήθεια. Θέλω λοιπόν και η τοπική κοινωνία του Πολυγνήτου, της Βρύσας, των Βασιλικών, του Λυσβορείου, του Σταυρού, να αγκαλιάσουμε αυτή την πρόταση για να ξεφύγουμε από την υπανάπτυξη. Για ένα χαιρετισμό θα καλέσουμε τον εκπρόσωπο του Αντιπρόεδρου της Βουλής. Ο κύριος Αθανασίου, Αντιπρόεδρος της Βουλής, προεδρεύει αυτή την ώρα στην Ολομέλεια του Κοινοβουλίου, οπότε δεν μπορεί να είναι ανάμεσά μας, αν και θα το ήθελε. Ο κύριος Αθανασίου, λοιπόν, χαιρετίζει την επικείμενη επένδυση στις θερμοπηγές του Πολυγνήτου, που θα συμβάλλει στην ανάπτυξη της περιοχής. Η γεωθερμία αποτελεί ένα σημαντικό πόρο προς αξιοποίηση που για χρόνια δυστυχώς παραμένει ανεκμετάλλευτος, τόσο από οικονομικής όσο και από περιβαλλοντικής πλευράς, ενώ θα μπορούσε να παίξει ένα πολύ σημαντικό ρόλο στην ολοκληρωμένη ανάπτυξη όχι μόνο της Δημοτικής Ενότητας του Πολυγνήτου, αλλά και ολόκληρης της Λέσβου. Καλή συνέχεια και καλή επιτυχία στο όλο εγχείρημα. Με τους περισσότερους γνωριζόμαστε, κατάγομαι από τη Βρύσα και εκπροσωπώ την εταιρεία η οποία έχει καταθέσει μια πρόταση αξιοποίησης των ιαματικών πηγών Πολυγνήτου. Στα πλαίσια των όρων του διαγωνισμού που ήταν συγκεκριμένες ως προς την μίσθωση των τεσσάρων που γνωρίζετε όλοι ακινήτων και τη διαχείριση του ιαματικού πόρου των 15 κυβικών ανά ώρα, έχουμε εκπονήσει ένα πρόγραμμα το οποίο στην πρώτη του φάση έχει μια επένδυση της τάξης του 1 εκατομμυρίου, αλλά σε αυτό που θέλουμε να δώσουμε σαν εταιρεία έμφαση είναι η πιστοποίηση των υπηρεσιών της ιαματικής ιατρικής και του τουρισμού ευεξίας που μπορούν να αναπτυχθούν
με αρχή τα Ιαματικά του Πολυβνήτου στη γενικό, στην, και στην ευρύτερη περιοχή, ως σημείο αναφοράς μιας υπηρεσίας που θα συμπληρώσει το τουριστικό προϊόν του νησιού μας, το οποίο γνωρίζουμε όλοι ότι είναι λιγάκι, ας το πω, κουρασμένο. Και ενώ το νησί μας έχει όλες τις συνθήκες που μπορούν να διαμορφώσουν ένα πλούσιο τουριστικό προϊόν, είμαστε λιγάκι, ας το πω, επιτρέψτε μου τον όρο, πίσω. Ο στόχος μας λοιπόν είναι να πιστοποιήσουμε αυτές τις υπηρεσίες με σκοπό να πείσουμε tour operators, όπως είναι συγκεκριμένοι που κάποιοι εκπρόσωποι βρίσκονται και σήμερα σε αυτή την αίθουσα, ώστε να φέρνουν κόσμο, τουρίστες, οι οποίοι θα απολαμβάνουν αυτό το πλούσιο τόπο που έχουμε. Για αρχή αυτά θέλω να πω, δίνοντας, γιατί ο στόχος, είπα, στη σημερινή ημερίδα είναι η διακεκριμένη ακαδημαϊκή εξειδικευμένη του χώρου και τεχνοκράτες οι οποίοι δουλεύουν στον ιαματικό τουρισμό και στον τουρισμό ευεξίας, να αναλύσουν αυτές τις συνθήκες, ενημερώνοντάς μας όλους το τι μπορεί σιγά σιγά να χτιστεί σε αυτόν τον τόπο, τον οποίο νομίζω και πιστεύω οφείλουμε να βάλουμε το λιθαράκι μας. Προσκαλώ τον κύριο Τούντα, ο οποίος είναι καθηγητής προληπτικής ιατρικής και θα μας αναλύσει κάποιες σημαντικές συνθήκες αυτού του εγχειρήματος, αλλά και γενικότερα. Και στο τέλος της παρουσίασης όλων των συνεργατών μας, ευχαρίστως να απαντήσω σε όποια ερώτηση θέλετε. Ευχαριστώ. Κυρίες και κύριοι, καλημέρα και από μένα. Να ευχαριστήσω τους οικοδεσπότες μας, τον Δήμαρχο, τον Αντιδήμαρχο, για την φιλοξενία σε αυτή την πολύ όμορφη αίθουσα. Να ευχαριστήσω τον Θόδωρο τον Κούσκο, που μου έδωσε την ευκαιρία να συμβάλλω κι εγώ στη πραγματοποίηση αυτού του οράματος που έχει για όλη αυτή την περιοχή. Και να ευχαριστήσω βέβαια και εσάς που είστε εδώ για να μας ακούσετε και να συζητήσετε πάνω σε αυτά που έχουμε να σας πούμε. Εγώ είμαι εδώ με την διπλή μου ιδιότητα και ως καθηγητής κοινωνικής και προληπτικής ιατρικής στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, αλλά και ως διευθυντής του Κέντρου Μελετών Υπηρεσιών Υγείας της Ιατρικής Σχολής. Με αυτή την διπλή μου ιδιότητα, ένας τομέας που τράβηξε το ενδιαφέρον μου και άρχισα να ασχολούμαι αρκετά συστηματικά πριν από 13 περίπου χρόνια, ήταν ο τομέας του τουρισμού υγείας. Και τράβηξε το ενδιαφέρον μου γιατί είδα, παρακολουθώντας την διεθνή κατάσταση σε αυτά τα ζητήματα, ότι ενώ υπήρχε μια πολύ μεγάλη ανάπτυξη αυτού του τομέα, ότι στην Ελλάδα δεν γινόταν σχεδόν τίποτα ουσιαστικό που να αξιοποιήσει αυτές τις δυνατότητες, τις νέες δυνατότητες. Και έτσι πραγματοποίησαμε μια σειρά από μελέτες, ξεκινώντας το 12, που δημοσιοποίησαμε την πρώτη μας μελέτη, και μετά ακολούθησαν και ορισμένες άλλες μελέτες πάνω σε αυτό το τομέα. Πρώτα απ' όλα όμως να εξηγήσουμε τι εννοούμε όταν λέμε τουρισμό υγείας. Τουρισμός υγείας περιλαμβάνει τρία ξεχωριστά διαφορετικά πεδία. Είναι ο ιατρικός τουρισμός, είναι ο ιαματικός τουρισμός και είναι ο τουρισμός ευεξίας. Ιατρικός τουρισμός είναι όταν έρχεται κάποιος ξένος στη χώρα μας για να προβεί σε κάποια ιατρική πράξη. Είτε επειδή είναι άρρωστος, είτε επειδή μπορεί να είναι και υγιής, όπως για την εξωσωματική γονιμοποίηση, για παράδειγμα. Ή να κάνει μια επέμβαση. Ή να κάνει τα δόντια, το ορθοδοντική παρέμβαση. Οτιδήποτε έχει σχέση, δηλαδή, με κάποια υπηρεσία που νομίζει ή θεωρεί ότι μπορεί να πάει σε μια άλλη χώρα με κριτήρια ποιότητας και κόστους και πολλές φορές να το συνδυάσει και με τις διακοπές του. Αυτός είναι ο ιατρικός τουρισμός. Ο ιαματικός τουρισμός είναι
όπως καταλαβαίνουμε όλοι, ο τουρισμός που έχει σχέση με την χρήση των ιαματικών πηγών. Και εδώ πάλι άλλοτε μπορεί να είναι για θεραπευτικούς λόγους και άλλοτε μπορεί να είναι για λόγους καθαρά ευεξίας και καλύτερης έτσι σωματικής και ψυχικής διάθεσης. Και υπάρχει και ο τουρισμός ευεξίας, ο οποίος είναι αρκετά παρεξηγημένος και δεν προκύπτει έτσι εύκολα όπως προκύπτει οι ενοιολογικά οι δύο άλλοι τουρισμοί. Γιατί το λέω αυτό? Το λέω γιατί στην Ελλάδα, όταν μιλάμε για ευεξία στον ξενοδοχειακό τουριστικό τομέα, το ταυτίζουμε κυρίως με το σπα, δηλαδή την παροχή μιας πισίνας, ενός μασάζ, μιας σάουνας. Αυτό δεν είναι ευεξία. Η ευεξία είναι κάτι πολύ ευρύτερο. Σας θυμίζω ότι ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας από το 1949 είχε ορίσει την υγεία όχι μόνο σαν απουσία της αρρώστιας, αλλά σαν παρουσία της σωματικής, ψυχικής και κοινωνικής ευεξίας. Αυτό το ξεχνάμε και το έχουμε ξεχάσει εδώ στην Ελλάδα. Και λέμε, άμα δεν είσαι άρρωστος, υγιής. Όχι, για να είσαι πραγματικά υγιής πρέπει να υπάρχει και αυτή η σωματική, ψυχική και κοινωνική ευεξία. Και πώς κατακτάται αυτή η ευεξία? Αυτό που έχουμε διαπιστώσει όλα αυτά τα χρόνια είναι το ότι αν είμαστε υγιείς ή άρρωστοι, σε ένα ποσοστό που θα έλεγα ότι δεν είναι παραπάνω από το 30% οφείλεται στις παρεχόμενες ιατρικές υπηρεσίες. Δηλαδή, το αν είμαστε υγιείς ή άρρωστοι, σε ένα περίπου 30% το χρωστάμε στο αν έχουμε καλά νοσοκομεία, καλούς γιατρούς ή καλά φάρμακα. Ένα 20% είναι τα γονίδια που κουβαλάμε, πληρονομικότητα που κουβαλάμε, και το υπόλοιπο 50% που ευθύνεται για την υγεία μας είναι το περιβάλλον, το φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον και η ανθρώπινη συμπεριφορά. Αυτοί είναι οι πιο ουσιαστικοί παράγοντες που καθορίζουν σε μεγάλο βαθμό το αν θα είμαστε υγιείς ή αν θα αρρωστήσουμε πρόωρα. Αυτή λοιπόν η έννοια της ευεξίας, που περιλαμβάνει μέσα την φυσική άσκηση, τη σωστή διατροφή, τις καλές κοινωνικές μας σχέσεις, την ψυχική μας ηρεμία, την άθληση, όλα αυτά τα ζητήματα είναι που συντελούν στο θέμα της υγείας. Και όταν μιλάμε λοιπόν για ευεξία, πρέπει να βλέπουμε όλη αυτή, αν θέλετε, το διευρυμένο φάσμα των παραγόντων που επηρεάζουν την υγεία, και αν θέλουμε να εξασφαλίζουμε αυτό το κομμάτι της ευεξίας, πρέπει να ασκούμε παρεμβάσεις και πολιτικές που να αναβαθμίζουν όλους αυτούς τους ευρύτερους κοινωνικούς, περιβαλλοντικούς και συμπεριφερολογικούς παράγοντες που επιδρούν στην υγεία μας. Αυτοί δε οι τρεις τομείς που σας ανέφερα, ο ιατρικός τουρισμός, ο τουρισμός ο ιαματικός και ο τουρισμός της ευεξίας, δεν είναι ξεχωριστά πράγματα. Είναι τρεις κύκλοι που τέμνονται, διότι έχουμε πολλές περιπτώσεις που κάποιος μπορεί να είναι ασθενής, να πάει σε ένα μέρος, σε μια ιαματική πηγή για το πρόβλημα που έχει της υγείας του, ταυτόχρονα όμως εκεί να του δοθεί ευκαιρία να ενισχύσει το κομμάτι της ευεξίας με δραστηριότητες που μπορεί να του προσφέρει αυτός ο προορισμός, και από την άλλη μεριά να μπορέσει να συνδυάσει και το ιατρικό κομμάτι που θέλει μέσα από τις ιαματικές πηγές και το κομμάτι της ευεξίας που θα του προσφέρει το περιβάλλον αυτό, και έτσι να συνδυάσει και τους τρεις αυτούς κρίσιμους τομείς που θα του δώσουν την δυνατότητα να δει αυτό τον προορισμό σαν έναν ελκτικό προορισμό που θέλει να πάει για να φροντίσει όχι μόνο την ψυχαγωγία του και τις διακοπές του, αλλά και την υγεία του. Αυτά τα ζητήματα έχουν γίνει πολύ κατανοητά σε πολλά μέρη του κόσμου, γι' αυτό αυτοί οι τρεις τομείς που σας ανέφερα είναι πάρα πολύ ανεπτυγμένοι σε πάρα πολλές χώρες. Αρκεί να σας πω ότι ο ιατρικός τουρισμός πριν από τον COVID είχε ένα διεθνή τζίρο στα 50 δισεκατομμύρια δολάρια. Ο ιαματικός άλλα τόσα, 50 δισεκατομμύρια δολάρια. Και ο τουρισμός ευεξίας ξεπερνούσε τα 100 δισεκατομμύρια δολάρια τζίρο παγκοσμίως. Μιλάμε δηλαδή για τεράστια μεγέθη. Αρκεί επίσης να σας πω ότι το 2015 η Τουρκία είχε στον ιατρικό τουρισμό
550 επισκέπτες στη Τουρκία για ιατρικό τουρισμό. Στην Ελλάδα, εμείς εκείνη την εποχή, είχαμε γύρω στους 50.000. Αρκεί να σας πω ότι η Ελλάδα διαθέτει περισσότερο από 100 ιαματικές πηγές. Θα σας τα πούνε και πιο ειδικοί από μένα που ασχολούνται αποκλειστικά με τα ιαματικά, γιατί εγώ ασχολούμαι και τα υπόλοιπα ζητήματα. Λίγες από αυτές είναι αξιοποιημένες και αυτές οι οποίες λειτουργούν, συνήθως λειτουργούν σε πραγματικά παροχημένες και ανεπαρκείς υποδομές, που δεν είναι ελκτικές για να προσελκύσουν κυρίως το ξένο τουριστικό μέρος της αγοράς. Και στο κομμάτι της ευεξίας, όπως σας είπα πριν, πάλι και εδώ βλέπουμε αυτό το κομμάτι να συρρυκνώνεται σαν προϊόν σε ό,τι αφορά τις στοιχειώδες παροχές ενός σπα. Άρα εδώ ποια είναι η μεγάλη πρόκληση και γιατί με ενθουσιασμό δέχτηκα την πρόσκληση του Θόδωρου του Κούσκου να συμβάλλω και εγώ στο όραμά του, είναι ότι εδώ μας δίνεται η ευκαιρία, θα έλεγα για πρώτη φορά ίσως στην Ελλάδα, να δούμε μία περιοχή πώς μπορεί να συνδυάσει τις δυνατότητες τις τεράστιες που έχει στο θερμαλισμό, με τις ιαματικές πηγές που διαθέτει η περιοχή σας, αλλά να παντρέψουμε αυτό το κομμάτι με το κομμάτι της ευεξίας και να δώσουμε ένα καινούριο προϊόν. Ένα προϊόν που αυτή τη στιγμή κανείς δεν το έχει δώσει με τέτοιες προδιαγραφές στη χώρα μας. Και μπορούμε να είμαστε πρωτοπόροι σε αυτό. Και νομίζω ότι αυτή είναι η μεγάλη πρόκληση και γι' αυτό είμαι εγώ εδώ κοντά σας. Να βοηθήσω κι εγώ και νομίζω ότι όλοι μαζί μπορούμε να τα καταφέρουμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Αφού ευχαριστήσουμε τον καθηγητή, τον κύριο Τούντα, θα ήθελα κι εγώ να σας πω εδώ ένα κομμάτι. Θέλω να ξέρετε το εξής. Στο Baden-Baden της Γερμανίας, στο οποίο έχω επισκεφτεί ως πρόεδρος όταν ήμουν στο φορέα, υπάρχουν 12 εκατομμύρια λούσεις το χρόνο. Δεν μιλάω για Μόντε Κατίνι, δεν μιλάω για το Κάρλο Βιβάρι, δεν μιλάω για άλλες περιοχές. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει αυτό που είπε ο κύριος καθηγητής, ότι ο κόσμος ψάχνει το κομμάτι του ιαματικού τουρισμού. Και εμείς σαν χώρα και ιδιαίτερα σαν Λέσβος που έχουμε διαφορετικά νερά σε πολλές περιοχές, πρέπει να πρωτοπορήσουμε και να πρωτοστατήσουμε σε αυτή την ιστορία. Θέλω να το δουλέψετε, να το καταλάβετε ότι είναι ένα αναξιοποίητο κομμάτι της χώρας μας, το οποίο πιστεύω ότι ήρθε η ώρα να το αξιοποιήσουμε. Θα έχουμε τη χαρά και την τιμή να έχουμε κοντά μας τον Μάρκο το Δανά, ο οποίος είναι ο Γενικός Γραμματέας του Φορέα, στον οποίο και εγώ επί σειρά ετών έχω δραστηριοποιηθεί και έχω ταχθεί και έχω παλέψει. Ένας άνθρωπος ο οποίος αγαπάει τη Λέσβο, αποδεδειγμένα την αγαπάει, είναι κοντά σε εμάς, είναι κοντά στη Λέσβο, είναι κοντά σε αυτό το κομμάτι και νομίζω ότι ό,τι θα μας πει είναι και χρήσιμο και είναι αρρωγός σε πολλά πράγματα. Ο Μάρκος ο Δανάς ήταν από αυτούς τους ανθρώπους που ξεμπλόκαραν πολλά πράγματα για να δουλέψει το σύστημα αυτό, γιατί αυτό το σύστημα, όπως είπε ο κύριος καθηγητής, ήταν βαλτωμένο επί σειρά ετών. Με πολύ χαρά, Μάρκο, σε καλωσορίζουμε. Σε ευχαριστούμε πρώτα απ' όλα, γιατί ξέρω ότι έχεις και εσύ πολλά τρεξίματα στο χώρο που είσαι. Με πολύ χαρά θα σε ακούσουμε και σου δίνω το λόγο έστω και από μακριά και χαίρομαι που είσαι καλά και σου εύχομαι καλές γιορτές. Υπήρξε συνεργάτης μου επί σειρά ετών. Καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα τα παιδιά. Γνωριζόμαστε καλά ούτως ή άλλως. Δεν ξέρω αν με ακούτε, είμαι καλά, γιατί να το ελέγξουμε πριν ξεκινήσω. Είμαστε καλά, όλα ακούτε. Ε? Φαντάζομαι πως ναι. Οπότε συνεχίζω. Λοιπόν, σήμερα είναι μεγάλη χαρά που έχουμε στο συνεδρισμό, διότι μετά από χρόνια πολύ σκληρής και έντονης προσπάθειας, η οποία δεν είναι αποτυπώνεται μόνο με την κούρασή μας, αλλά και με τα χρήματα που αναγκάστηκαν οι δήμαρχοι, οι δήμοι να πληρώσουν, είμαστε στην ευχάριστη θέση να βλέπουμε ότι ξεκινάει μια επένδυση. Λοιπόν, για να φτάσουμε σε σημείο να γίνουν όλα αυτά, έπρεπε τα προηγούμενα χρόνια να κάνουμε focus στο θεσμικό πλαίσιο και να το υλοποιήσουμε. Γιατί συνήθως στην Ελλάδα γκρινιάζουμε, όλα μας ενοχλούν, αλλά κάποια στιγμή είπαμε ότι δεν γίνεται, ότι οι νόμοι πρέπει να εφαρμοστούν. Έτσι λοιπόν, έχουμε σήμερα τις αναγνωρίσεις των φυσικών πόρων ασυρματικών, άρα δεν μπορούμε να μιλάμε στον αέρα για το τι κάνει ή δεν κάνει καλό μια πηγή, για τα πόσα χημικά χρησιμοποιεί, ποιος είναι ο χημισμός της, ποιος είναι ο τρόπος χρήσης της. Τα ξέρουμε, όλες οι πηγές μας, σχεδόν όλες οι πηγές μας έχουν
ταυτότητα. Όπως έχουμε και εμείς στην τσέπη μας την ταυτότητά μας, έτσι έχουν λοιπόν και φυσική πόλη ταυτότητα και μπορεί να γίνει και το άλλο, ότι μπορεί να διοδοτηθεί μια εγκατάσταση. Έχουμε 31 ειδικά σύμματα λειτουργίας. Τα ειδικά σύμματα λειτουργίας είναι η αδειοδότηση της εγκατάστασης. Λοιπόν, αυτά τα πράγματα για να γίνουν δεν είναι καθόλου εύκολα. Κάποια στιγμή η κεντρική δημόσια διοίκηση θεώρησε ότι δεν θα γινόταν ποτέ. Η τοπική αυτοδιοίκηση έπεσε πάνω σε αυτά, τα υλοποίησε. Σας είπαμε κόστος και κυρίως χρηματικό, αλλά και δουλειάς όλων. Δηλαδή, αν μιλήσουμε για το Δήμο Δυτικής Λέσβου, δεν μπορώ να ξεχάσω και να μην μιλήσω για την κυρία Ταξιαρχούλα την Πνάκα, η οποία έχω σοκαριστεί αυτή η κοπέλα. Λογικά πρέπει να δουλέψει η ιδιωτική επιχείρηση. Λοιπόν, τη δουλειά που έκανε ο Παναγιώτης πριν, τη δουλειά που έκανε ο κύριος Βαρετζής πάλι αυτά τα χρόνια. Τέλος πάντων, πολλοί κόσμος δούλεψε και δούλευε με πάθος για να φτάσουμε σε σημείο σήμερα να μπορούμε να υποδεχτούμε μια επένδυση. Άρα, θέλω να πω όμως δύο-τρία πραγματάκια για την επένδυση, όσο μπορούσα να καταλάβω σε τι ύψος γίνεται και όλα αυτά. Θέλω λίγο να πω ότι πρέπει να είμαστε λίγο προσεκτικοί με το ύψος επένδυσης. Καλό είναι να αρχίσουμε με κάποιο τρόπο να δουλεύουμε. Αυτοί οι μεγαλοειδιατισμοί που υπήρχαν παλιότερα και αποτυπωνόταν και στο θεσμικό πλαίσιο και αποτυπωνόταν και στη λογική των υπουργών και των γενικών γραμματέων και όλων αυτών που περούσαν από τα διάφορα υπουργεία, απέτυχαν. Απέτυχαν παταγωδώς. Δεν έχουμε ουσιαστικά καμία επένδυση τεράστια στην Ελλάδα που να απέδωσε. Άρα λοιπόν, ας κάνουμε ένα βήμα, ας φτιάξουμε μια επιχείρηση η οποία θα δουλεύει, θα παράγει πλούτο, η οποία θα είναι βιώσιμη και σε δεύτερο χρόνο μπορούμε να κάνουμε και όλα τα υπόλοιπα. Αν μπορώ να κάνω ακόμα μια παρατήρηση, είναι η εξής, ότι το κοινωνικό κράτος, στο οποίο βασιζόταν αυτό το σοκ πέρασαν οι ρευματικές πηγές, γι' αυτό είμαστε εδώ που είμαστε. Και γι' αυτό χρειάστηκε να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Γιατί στην Ελλάδα το κοινωνικό κράτος πέθανε το 2009-10. Όποια επιχείρηση, όχι μόνο τα ΕΜΑΤΙΚΑ, όποια επιχείρηση στηριζόταν σε αυτό, είχε την αναγκασμένη να δει τα πράγματα ξανά από την αρχή. Αυτό που πάθαμε εμείς το 10, το παθαίνουν μία-μία όλες οι ευρωπαϊκές χώρες τώρα. Δηλαδή, στο Μόντι Κατήλι, παράδειγμα, σήμερα το 60% των υποδομών είναι κλειστό. Πάω παρακάτω να πω και το εξής. Στο μυαλό των Ευρωπαίων και παγκοσμίως, όχι Ευρωπαίων, παγκοσμίως. Τα πράγματα δεν χωρίζονται όπως τα χωρίζει ο ελληνικός νόμος που λέει ιατρικός, θρηματικός τουρισμός και ευεξίας. Τα πράγματα χωρίζονται σε ιατρικό και ευεξίας. Εμείς είμαστε στη μέση σαν ιαματικά και τι κάνουμε. Δημιουργείς υπηρεσίες οι οποίες βλέπουν προς το medicine, προς την ιατρική και υπηρεσίες που βλέπουν προς το wellness. Άρα λοιπόν αυτό που λέμε thermal tourism στην Ευρώπη δεν μπορούμε καλά να το καταλάβουμε. Οι υποδομές έχουν ή τον ένα ή τον άλλο χαρακτήρα και τσιμπάν. Ανάλογα τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της υποδομής, του φυσικού πόρου, αν υπάρχει ή οτιδήποτε, γιατί όπως είπε και ο κ. Πλούντας, τι είναι healing, τι είναι αυτό το πράγμα που μπορείς να θεραπεύσεις πνευματικά κάποιον, ψυχικά κάποιον, με πολλούς και διάφορους τρόπους. Τώρα, τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι αυτή η επένδυση πρέπει να βρει το δρόμο της, να αποκτήσει το target group της, να χτυπήσει το target group της, να βρει δηλαδή το πελατολόγιο της, να βρει δηλαδή τους buyer personas της, ποιοι θα αγοράσουν από αυτήν. Λοιπόν, δεν ξέρω σε ποιο σημείο έχει φτάσει ο σχεδιασμός, αλλά ειλικρινά η τεχνογνωσία που έχουμε είναι ανοιχτή προς όλους. Εφόσον ο Δήμος το ξεκινάει όλο αυτό, θεωρητικά, από ό,τι καταλαβαίνουμε, ο Δήμος θα μας δώσει οδηγίες να ασχοληθούμε και αν χρειαστεί στο σχεδιασμό πάνω της επένδυσης να βοηθήσουμε, να συμβουλεύσουμε ή οτιδήποτε, με μεγάλη χαρά. Πάντως σήμερα είναι μια καλή μέρα για τα ιαματικά. Πέρασαν πολλά χρόνια για να φτάσουμε σε αυτό το σημείο, πολλά χρόνια πολύ σκληρής δουλειάς. Και βέβαια, να μην ξεχάσω να πω ότι χρειάζονται και κάποια πραγματάκια ακόμα στο θεσμικό πλαίσιο, το οποίο είναι ολοκληρωμένο κατά 90-95%. Είμαστε κολλημένοι τα τελευταία 1-2 χρόνια. Ελπίζουμε ότι το μυαλό ενός ιδιώτη επενδυτή, ο οποίος ενδιαφέρεται να πάει καλά η επένδυσή του, θα έρθει κοντά μας και θα βοηθήσει, γιατί εμείς την επιχειρηματικότητα θέλουμε να στηρίξουμε. Όλες οι παρεμβάσεις μας, οι παρεμβάσεις όπως καταλαβαίνετε του συνδέσμου, δεν είναι ποτέ σε θεωρητικό επίπεδο. Οι παρεμβάσεις του συνδέσμου είναι σε πολύ πρακτικό επίπεδο. Λοιπόν, όλες οι παρεμβάσεις μας στοχεύουν στο να μπορούν να δημιουργηθούν πολλές καλές βιώσιμες επιχειρήσεις που να παράγουν πλούτο και να μπορούν να υπάρχουν το βιώσιμες, να το κάνουμε λίγο πολύ ανάγκα, καταλαβαίνουμε. Η επιχείρηση πρέπει να είναι κερδοφόρα, πρέπει να βγάζει τα λεφτά της. Άρα, πάνω σε αυτό να στοιχηθούμε και υπάρχουν και κάποια ζητήματα στη λειτουργία των ιαματικών πηγών, στα κόστη, τα οποία θα τα βρει μπροστά του οποιοδήποτε, όχι μόνο ο κ. Κούσκος, οποιοδήποτε πιάσει να ασχοληθεί με αυτό το πράγμα. Οπότε είμαστε εδώ για να δούμε εύκολα μπορούν να λυθούν αυτά.
ήδη η προεργασία έχει γίνει, να μην σας βάζω σε λεπτομέρειες, αλλά στην περαιτέρω συνεργασία που φαντάζομαι ότι θα έχουμε, θα τα αναλύσουμε λίγο και πιστεύω ότι και με τη βοήθεια ενός τέτοιου επιχειρηματία θα πάμε μπροστά. Σας ευχαριστώ. Θα πεις χρόνια πολλά στον Νίκο που γιορτάζει σήμερα. Σε ευχαριστούμε και πιστεύω ότι στη συνέχεια, αν χρειαστούμε κάτι, θα έχουμε την άποψή σου. Μπορείς να παρέμβεις όποια στιγμή θέλεις. Πριν πάμε στον επόμενο μιλητή, θα σας πω ένα πράγμα μόνο. Να ξέρετε ότι τα ιαματικά περάσαν από 100 προβλήματα. Κάποτε η πολιτεία ήθελε να τα πάρει. Δώσαμε μάχη και είναι εδώ. Εσύ το θυμάσαι, ιδιαίτερα εσύ. Φτάσαμε στη Βουλή και απαιτήσαμε να μείνουν στην τοπική αυτοδιοίκηση. Και μπράβο στο Βέρο και στον κάθε Βέρο Δήμαρχο, ο οποίος αυτή τη μάχη που κάποιοι άνθρωποι δώσαμε τότε έξω από τη Βουλή μερόνυχτα και τσιρίζαμε, υλοποιείται τώρα. Γιατί είπαμε ότι αφήστε την τοπική αυτοδιοίκηση να δουλέψει. Ξέρει καλύτερα, ξέρει τους επενδυτές, ξέρει κάποια πράγματα παρά το απρόσωπο κράτος. Σήμερα λοιπόν εμείς δικαιωνόμαστε. Εμείς κάποιοι άνθρωποι και νιώθουμε πολύ χαρά. Αυτό ήθελα μόνο να σας το πω. Δράτω με της ευκαιρίας για αυτά που είπε ο Μάρκος Οδανάς, ο οποίος ήταν και αυτός τότε σε αυτές τις μάχες που δώσαμε. Μαζί και συνεχίζει να είναι. Καλησπέρα και από μένα. Εγώ θα πάρω την τελευταία λέξη του κυρίου Κούσκου που είπε ότι βλέπει λίγο το περιβάλλον κουρασμένο. Εγώ θα έλεγα ότι βλέπω ανθρώπους με πολύ μεγάλο πάθος και ενδιαφέρον για αυτό που συμβαίνει σήμερα εδώ. Και από την πλευρά μου, ως Γενικός Διευθυντής της εταιρείας Soul Tailors, θα ήθελα να πω ότι θα δώσουμε όλη την τεχνογνωσία μας, την αγάπη μας και το πάθος, έτσι ώστε να δημιουργηθεί στην Ελλάδα ένα πρότυπο τουρισμού υγείας, που νομίζω ότι αρκετοί θα το ακολουθήσουν μετέπειτα. Εγώ προέρχομαι από τον κλάδο της ευεξίας. Ο κύριος Τούντας ανέλησε πολύ σωστά αυτά τα bubbles, όπως λέμε, τις φούσκες με τις διάφορες κατηγορίες. Είμαι περίπου 17-18 χρόνια σε αυτό το τομέα. Έχω ξεκινήσει από τα ξενοδοχεία. Η Soul Tailors ιδρύθηκε πριν από 3 χρόνια και σκοπός της είναι να φέρει αυτά τα νέα μοντέλα ευεξίας, τα οποία αναπτύσσονται παγκοσμίως και έχουν να κάνουν με ολοκληρωμένα συστήματα τα οποία προσβλέπουν στην πρόληψη και την υγεία. Όντως η ευεξία είναι κάτι πολύ βαθύ, δεν είναι κάτι επιφανειακό και εμείς μέσα στα ξενοδοχεία και εκτός ξενοδοχείων προσπαθούμε με συνέργειες να δώσουμε στον κόσμο να καταλάβει ότι η καθημερινότητά μας είναι αυτή η οποία θα μας βοηθήσει να έχουμε ένα υγιές σώμα και μια πνευματική διάβγεια. Όσον αφορά για τη σημερινή εκδήλωση, θα ήθελα να πω ότι επειδή ταξιδεύω σε όλη την Ελλάδα και βλέπω διάφορους επιχειρηματίες και επενδυτές, το να καταφέρει ένας άνθρωπος να μαζέψει όλους αυτούς εδώ τους συνεργάτες είναι κάτι το οποίο είναι ακατόρθωτο στις μέρες μας. Οπότε συγχαρητήρια στον κύριο Κούσκο και στην ομάδα του που κατάφερε να φέρει όλους αυτούς τους ανθρώπους σήμερα εδώ. Πριν τελειώσω, θα ήθελα να πω δύο πράγματα. Το ένα με αριθμούς, μια που ο κύριος Τούντας το άρχισε. Οι έρευνες δείχνουν ότι τα επόμενα 3 χρόνια, κάθε χρόνο, ο τουρισμός, ο ιαματικός τουρισμός παγκοσμίως θα αυξάνεται περίπου κατά 18%, που σημαίνει ότι ο τζίρος θα φτάσει περίπου στα 90-95 δισεκατομμύρια. Αυτό σημαίνει ότι κάθε κοινωνία η οποία έχει ένα τέτοιο φυσικό πλούτο θα πρέπει να τον εκμεταλλευτεί, γιατί αυτό καταλαβαίνετε έχει πολλαπλασιαστικά ωφέλη σε όλους. Και τέλος, πάντα να ξέρετε ότι αυτό που έχω μάθει μέχρι τώρα στην πορεία μου είναι ότι πρέπει να χρησιμοποιούμε και το κατάλληλο λεξιλόγιο για να μπορούμε να είμαστε μέσα στα πράγματα, δεδομένου ότι το ίντερνετ έχει δώσει την ευκαιρία, όπως είναι η Πολυχνήτος ή ένα οποιοδήποτε άλλο μέρος στην Ελλάδα, να το δει κάποιος ο οποίος μπορεί να βρίσκεται στην Ιαπωνία, στη Βραζιλία, στη Χιλή, στον Καναδά, στην Ιαπωνία, στην Αυστραλία. Οπότε νομίζω ότι και το λεξιλόγιο, το οποίο θα πρέπει να χρησιμοποιείται από εδώ και πέρα, θα πρέπει να συνάδει με αυτό που χρησιμοποιείται παγκοσμίως. Οπότε εμείς είμαστε εδώ
για να προσφέρουμε από την πλευρά μας ό,τι είναι δυνατόν και το πάθος μας και την αγάπη μας. Και είμαι σίγουρος ότι βλέποντας όλα αυτά τα πρόσωπα εδώ, νομίζω θα έχουμε να πούμε αρκετά τα επόμενα χρόνια και να γίνει πραγματικά τα ηματικά του Πολυτεχνείου ένα πρότυπο για όλη την υπόλοιπη Ελλάδα. Εδώ θα ήθελα να πω το εξής, ότι πάλι με προτροπή του κυρίου Κούσκου ψάξαμε και βρήκαμε μία, ας το πούμε, εταιρεία η οποία θα μπορούσε να αναλάβει στην Ελλάδα τη λειτουργία κάποιων χώρων θαλασσοθεραπείας και ιαματικών πηγών. Και αυτή είναι η Ενσάνα. Η Ενσάνα είναι μια εταιρεία που αναπτύσσεται στην κεντρική και την βόρεια Ευρώπη. Έχει αρκετά ξενοδοχεία, έχει εξειδικευτεί πάνω σε αυτό το κομμάτι. Και το βασικότερο είναι ότι έχει ένα μεγάλο και πλούσιο πελατολόγιο, το οποίο όπου ανοίγει και δημιουργεί συνέργειες, αυτό το πελατολόγιο την ακολουθεί σαν εταιρεία. Οπότε καταλαβαίνετε ότι εάν και εφόσον γίνουν κάποιες συμφωνίες εδώ με τον κύριο Κούσκο, το πελατολόγιο είναι εξασφαλισμένο για τα επόμενα χρόνια, η επένδυση θα είναι εξασφαλισμένη. Οπότε δίνω στην Βίλμα το βήμα να πει κάποια πράγματα. Θα είμαι εδώ για να μεταφράζω. Οπότε, Βίλμα. First of all, apologies that I don't speak your language. So I hope I can do it in English with the help of Stavros. Ζητάει συγγνώμη που δεν μπορεί να μιλήσει τη γλώσσα μας, αλλά είμαι εδώ για να κάνω τη μετάφραση. Ensana Health Spa Hotels is a privately owned hotel company. We are one of the very few hotel operators in Europe and possibly in the world that actually operate health spa hotels. So we focus on medical treatments that are based on natural sources, thermal water, mineral water, gas, sludge, seawater. Μίλησα για την Ενσάνα, αποτελεί ίσως τη μοναδική εταιρεία στην Ευρώπη και τον κόσμο όπου ασχολείται με ξενοδοχεία, κάνει management, διαχειρίζεται ξενοδοχεία όπου έχουν σαν concept, σαν ιδέα τον τουρισμό υγείας και τον ιατρικό και τον τουρισμό υγείας και τον ιαματικό. Currently, we have 25 hotels in Central Eastern Europe, and we are envisioning coming to Greece with the help and support of Mr. Couscous. We believe that health is for everybody. So it's not just for the privileged, it's for everybody, and that's what we also live in our hotels. Okay, yes. Η Ενσάνα λειτουργεί 25 ξενοδοχεία στην κεντρική και στην βόρεια Ευρώπη και ευελπιστεί να έρθει και στην Ελλάδα με την βοήθεια του κυρίου Κούσκου. Yes, and needless to say, Greece has a very long history and tradition with medical health spas. And that's why we believe that we as Ensana can benefit from the experiences here, but of course also from the thermal springs that your lovely country has to offer. Αυτό που είπα και προηγουμένως και ξέχασα να το πω είναι ότι η Ensana φέρνει τις υπηρεσίες υγείας και ευεξίας σε περισσότερο κόσμο και όχι μόνο για τους λίγους. Και προφανώς την ενδιαφέρει τη σαν Ensana η Ελλάδα, διότι έχει μεγάλη ιστορία γύρω από τον τουρισμό υγείας και τον ιατρικό τουρισμό. Yeah, I think you probably all my previous speakers have already said it, but for us the combination of Greece as a leisure destination combined with the medical health, we believe it's a very very interesting proposition for us as Ensana, and we would be very very happy to be able to come here to Greece and operate some of the hotels. Και θα είναι πολύ ευτυχής να έρθουν στην Ελλάδα γιατί μπορούν να συνδυάσουν αυτές τις ομορφιές της χώρας μας με μια πιο επιστημονική προσέγγιση γύρω από τον τουρισμό υγείας. Μια χώρα με κουλτούρα στα ιαματικά, το νησί της Μαργαρίτας, τα ξενοδοχεία που πρέπει να είναι στη δικιά τους τεχνογνωσία, αποκλειστικά και μόνο ασχολούνται μόνο με τα ιαματικά. Βουδαπέστη. Πολύ, πολύ, πολύ μπροστά στο κομμάτι του ιαματικού τουρισμού. Θα καλέσουμε τώρα τον κύριο Κουτσουραδί. Είναι εδώ, ελάτε. Ο κύριος Κουτσουραδής είναι φυσιοθεραπευτής, είναι πρόεδρος και θα μας πει
πιστεύω κάποια πράγματα που έχουν σχέση με το ιαματικό ιατρικό κομμάτι και αυτό ήθελα να πω. Χαιρόμαστε πολύ γιατί είναι από τη Λέσβο και αυτό λέει πολλά. Καλημέρα και από μένα. Είμαι ο Νάς Κουτσουραδής, είμαι φυσικοθεραπευτής και καθηγητής φυσικοθεραπείας και στέκομαι εδώ σε αυτό το βήμα μπροστά σας να ευχαριστήσω πολύ για την πρόσκληση και τον κύριο Κούσκο, τον Δήμαρχο και τους λοιπούς. Πλημμυρισμένος από πάρα πολλά συναισθήματα. Αρχικά έτσι νιώθω μια νοσταλγία και μια υπερηφάνεια γιατί κατάγομαι από τη Λέσβο, από το κάτω τρίτος, τη Γέρα και μια νοσταλγία γιατί δεν ζω σε αυτόν τον τόπο, προσπαθώ να έρχομαι όσο πιο συχνά μπορώ και υπερηφάνεια γιατί ήρθαμε να κάνουμε κάτι για αυτόν τον τόπο, για αυτόν τον τόπο που τόσο αγαπάμε. Επίσης νιώθω έτσι μια τιμή και μια ευθύνη σαν επιστήμονας υγείας, γιατί πραγματικά αυτές οι πηγές και αυτά τα λουτρά μπορούν να προσφέρουν πάρα πολλά σε αυτόν τον τόπο και στους ανθρώπους, γιατί εμείς υπηρετούμε την υγεία και την ευεξία. Και τέλος, νιώθω αυτό που είπε ο κύριος καθηγητής, ο κύριος Τούντας, νιώθω αυτή την ευεξία, γιατί πριν έρθουμε εδώ, κάναμε μια μισάωρη στάση στις πηγές, είδα την κυρία Βίλμα να βγάζει τα γυαλιά και να κοιτάει τον ήλιο κατάματα. Εμείς, χωρίς να μιλάει κανένας, βγάλαμε και εμείς τα γυαλιά μας να ξεκουραστεί το μάτι μας. Και όντως αυτό είναι και φυσικοθεραπεία. Φυσικοθεραπεία είναι η θεραπεία που μας χαρίζει η φύση με φυσικά μέσα, όπως είναι ο ήλιος, όπως είναι η ζέστη, όπως είναι το μαγνητικό πεδίο. Και αυτό ερχόμαστε να κάνουμε και εμείς εδώ πέρα με την τεχνογνωσία που έχει ο καθένας, να υπηρετήσουμε αυτό το αγαθό της υγείας και να πάμε μπροστά. Για να πάμε μπροστά όμως πρέπει να κοιτάξουμε πολύ πίσω. Βλέπουμε ο Ηρόδοτος ακόμα, 500 χρόνια π.Χ. να αναφέρει στα γραπτά του ότι σε πάρα πολλά χωριά κάνανε λουτρά μέσα οι κάτοικοι για να νιώσουν καλύτερα ή κάποιοι τραυματίες στρατιώτες για να μαλακώσουν τους πόνους της μάχης μπαίνανε στη δίνη του ποταμού ή στα θερμά λουτρά. Στη συνέχεια οι Ρωμαίοι φτιάξανε δημόσια λουτρά για τους πλούσιους, τα οποία τα ονομάσανε σπα, σάνους περάκουα, θεραπεία μέσω νερού. Στο Βυζάντιο υπήρχαν οι πολύ θεραπευτικές πηγές της Προύσας, όπου πηγαίνανε εκεί πέρα όλοι οι κάτοικοι για να γίνουν καλά και να νιώσουν καλύτερα. Ερχόμαστε, ο Καποδίστρια στο 1830 προσέλαβε υδρολόγους και κατέγραψε όλες τις πηγές της Ελλάδος μέχρι και το 1930 που έγινε η έδρα της κλινικής υδροθεραπείας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Γιατί όμως εδώ και 2.500 ασχολείται ο άνθρωπος με το νερό και τις ιδιότητες του? Διότι το νερό, είτε το χρησιμοποιούμε εσωτερικά είτε εξωτερικά, έχει πολλά να μας προσφέρει. Δηλαδή, εσωτερικά είναι όταν το πίνουμε και σε αυτό υπάρχουν και κάποιες ιαματικές πηγές στην Ελλάδα όπου γίνεται ποσιθεραπεία, δηλαδή πίνουν το νερό και δέχονται τις ιαματικές ιδιότητες του νερού που πίνουν, είτε όταν το νερό ατμίζει, γίνονται εισπνοές, ο ατμός περνάει μέσα μας και αυτό έχει κάποιες ευεργετικές ιδιότητες. Όσον αφορά την εξωτερική θεραπεία, έχουμε είτε το θερμικό, είτε το χημικό, είτε το μηχανικό ευεργέτημα, ας το πούμε έτσι. Το μηχανικό είναι υδροστατική πίεση. Στην επιφάνεια του νερού έχουμε μία ατμόσφαιρα. Στο 1,5 μέτρο που βυθίζεται ένας άνθρωπος έχουμε 1,15. Οπότε αυτό ασκεί μία πίεση στις αρθρώσεις μας και ένας άνθρωπος ο οποίος έχει πρισμένες αρθρώσεις, πρισμένα πόδια, αυτή η πίεση αρκεί ώστε να έχουμε μια λεμφική παροχέτευση και να ξεβριστούν τα πόδια. Δεύτερο είναι η άνοση. Φανταστείτε έναν άνθρωπο που όταν περπατάει πονάει από το βάρος που ασκείται, να έρθει το νερό να του σηκώσει, ανάλογα με το πόσο εμβύθυνση υπάρχει, να το σηκώσει και να μπορεί να περπατήσει με τη βοήθεια του νερού. Είναι πάρα πολύ θεραπευτικό, καταλαβαίνετε και πόσο λειτουργικότητα προσφέρει σε αυτόν τον άνθρωπο. Μετά πάμε στο θερμικό αποτέλεσμα. Η ζέστη, η οποία έχει συνδεθεί με την αγκαλιά της μητέρας από τότε που γεννιόμαστε, η ζέστη είναι το πλέον θεραπευτικό ευεργέτημα, ας πούμε, των πηγών. Και στο τέλος έχουμε
το χημικό, ας το πούμε, ευεργέτημα, το οποίο έχει να κάνει με τα στοιχεία του νερού, όπως είναι μέταλλα, το θιάφι, κάποια μικρά ραδιενεργά στοιχεία, τα οποία μέσα από την ιδιότητα του δέρματος, την απορροφητικότητα και τη διαπερατότητα, περνάνε στο σώμα μας και κάνουν πάρα πολύ καλό. Από όλα αυτά που είπα, όλα αυτά τα έχουν οι πηγές εδώ στο Πολυχνίτο. Είναι θείουχα πηγή, έχει χλωρονάτρια, είναι ζεστό, έχει τις δεξαμενές οι οποίες ανακαινιστούν και μπορούμε να κάνουμε κινησιοθεραπεία. Οπότε, σε αυτό το νησί μπορούμε να έχουμε την υψηλότερη παροχή υπηρεσίας των ιαματικών πηγών. Το καλό για εσάς τους μόνιμους κατοίκους είναι ότι αυτές οι θεραπείες συνταγογραφούνται νόμιμα από γιατρό και μπορείτε να τις έχετε σχεδόν δωρεάν. Από την Άνοιξη μέχρι το φθινόπωρο γίνονται αυτές οι συνταγογραφήσεις από τον αρμόδιο γιατρό και εκτός από αυτούς που θα φέρουμε από το εξωτερικό ή από την υπόλοιπη Ελλάδα, το σίγουρο είναι ότι εσείς εδώ πέρα θα έχετε στα πόδια σας αυτό που εμείς οι άνθρωποι της πόλης δεν το θεωρούμε αυτονόητο. Εσείς βγαίνετε έξω, σας χτυπάει ο ήλιος, το αεράκι, έχετε τις πηγές θα τις έχετε μπροστά σας. Εμείς για να το κάνουμε αυτό πρέπει να ταξιδέψουμε ώρες τελείωτες. Και γι' αυτό νιώθω αυτή την ευεξία τώρα. Άμα με βλέπατε πως μπήκα το πρωί στο αεροπλάνο και πως είμαι τώρα, καμία σχέση. Η πόλη μας έχει καταπιεί και αυτό που θέλουμε να κάνουμε είναι να φέρουμε αντίστοιχους ανθρώπους, σαν εμένα θα πω, να έρθουμε εδώ πέρα να νιώσουμε αυτή την ευεξία. Και τελειώνοντας θέλω να πω ότι παρατήρησα έτσι, έχω παρατηρήσει τη διαδικασία από τον πρώτο σχεδιασμό μέχρι τώρα και σαν προσωπικό στόχος, άμα μπείτε τώρα στο Google και πατήσετε πηγές Πολυχνίτου, πρώτο-πρώτο σας βγάζει τη Wikipedia, την ανάλυση, τι σημαίνουν αυτές οι πηγές. Έχει ένα ωραίο μια περιγραφή και στο τέλος έχει τρεις γραμμές που λέει «Οι πηγές δεν λειτουργούν βάσει μη συνεννόηση των ανθρώπων του τόπου». Αυτό, δηλαδή, εμένα με προσβάλλει και σαν Έλληνα, με προσβάλλει και σαν Λέσβιο και σαν επιστήμονα. Θα αλλάξουμε αυτό και πάμε μπροστά. Λοιπόν, θα προχωρήσουμε. Θα σας πω μόνο κάτι. Γι' αυτό εδώ το νερό. Θιούχο νερό στους 80 βαθμούς Κελσίου μπορεί να φτάσει. Μοναδικό στην Ευρώπη. Το συναντάμε μόνο στην Ισλανδία. Που σημαίνει, που σημαίνει ότι είναι ένα νερό που δεν υπάρχει σε ευρωπαϊκό επίπεδο και αυτό πρέπει να το κρατήσουμε. Είναι ένα θείο δώρο, όπως θεία δώρα έχουμε και άλλες πηγές στο νησί. Στη Λέσβο, όταν θα έρθει κάποιος για τα ιαματικά, θα συναντήσει 5 διαφορετικά νερά. Σε κανένα άλλο μέρος της Ευρώπης δεν υπάρχει αυτό. Κρατήστε το, κύριε Δήμαρχε. Νομίζω ότι είναι η ώρα να μας πείτε δύο λόγια και να προχωρήσουμε στους επόμενους ομιλητές και να σας ακούσουμε. Ελάτε. Να σας καλωσορίσω όλους και όλους στο μόλις ανακοινισμένο κλιματικό κέντρο Πολυχνίτου, να τα λέμε και αυτά. Πήρα το λόγο για να σας πω κάτι σημαντικό. Πριν 10 λεπτά μας κοινοποιήθηκε η απόφαση του συντονιστή της αποκεντρωμένης διοίκησης Βορείου Αιγαίου, με την οποία γίνεται δεκτή η πρόταση του Δήμου για το γεωθερμικό πεδίο του Πολυχνίτου. Αυτό ήταν κάτι το οποίο το πολεμούσαμε εδώ και ένα χρόνο περίπου. Πριν ένα μήνα περίπου είχαμε το πρόβλημα με τη ΡΑΗ, το λύσαμε και αυτό και ανοίγουν πλέον νέες προοπτικές και στον τομέα της τηλεθέρμανσης και στα θερμοκήπια και γενικά στην εκμετάλλευση του πεδίου αυτού. Το μόνο ξενοδοχειακό συγκρότημα, γιατί ο κύριος Ιωσιφέλης είναι διατροφολόγος και θα μας πει κάποια πράγματα που πήρε αυτή όλη την ιστορία και έδεσε τα ιαματικά με τη διατροφή, είναι το Θέρμες Σύλλα, το οποίο βρίσκεται στην Εύβοια, λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο και είναι οι πρώτοι οι οποίοι υλοποίησαν προγράμματα ιαματικών λούσεων και εβδομαδιαίας διατροφής. Νομίζω ότι είναι ένα αντικείμενο που θα μας το αναπτύξει με τον καλύτερο τρόπο. Ελάτε. Και λέω.
Γεια σας και από μένα. Ονομάζομαι Ιωσφαίρη Στράτος. Εδώ και 20 χρόνια δραστηριοποιούμε στον χώρο της εστίασης. Ενώ τα τελευταία 10 χρόνια παράλληλα έχω τη χαρά να διδάσκω τη μαγειρική τέχνη ως πιστοποιημένος εκπαιδευτής, τόσο σε δημόσια όσο και σε ιδιωτικά αίτια. Ενώ τα τελευταία 3 χρόνια δρώ ως consultant chef στο πρόγραμμα του ελληνικού πρωινού του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος. Γεγονός το οποίο μου έδωσε τη δυνατότητα να έρθω σε επαφή με ιδιαίτερα προϊόντα από Έλληνες παραγωγούς και να γνωρίσω ακόμα καλύτερα την ελληνική μαγειρική παράδοση. Να και ένας λόγος ο οποίος πρέπει να βοηθήσουμε και να στηρίξουμε τις αιματικές πηγές του Πολυγνήτου για να μπορέσουμε να του δώσουμε τα τοπικά προϊόντα που παράγει η χώρα μας, παράλληλα με την ευεξία και την ιατρική που ακούσαμε πριν. Είμαι μέλος της ΣΕΦ Μπριγκάδα της Ελλάδος γενικά, αλλά και της Μπριγκάδας που ξεκίνησε φέτος στη Λέσβο, ειδικότερα στο Ινστιτούτο Ελληνικού Διατροφής, Πολιτισμού και Γαστρονομίας. Έχω υπάρξει εισηγητή σε πληθώρα σεμινάρια με εξειδίκευση το gluten free, sugar free και vegan παρασκευές, καθώς επίσης και την παιδική διατροφή. Το γεγονός που κατάγομαι και πλέον ζω μόνοι μας στο νησί είναι ένας επιπλέον λόγος ώστε οι αματικές πηγές Πολυγνήτου να αποτελεί για μένα ένα όραμα και ένα στόχος με υψηλές απαιτήσεις αναφορικά με τομέα. Το εδεσματολόγιο που θα δούμε στις αιματικές πηγές Πολυγνήτου οφείλεται να δεικνύει τόσο τη μεσογειακή διατροφή όσο και όσο να ολοκληρώνει τις παρεχόμενες υπηρεσίες ευεξίας με προσανατολισμό κατά προτεραιότητα στα εγχώρια προϊόντα, όπως προανέφερα πριν. Όλα τα μενού θα συμπεριλαμβάνουν όλες τις διατροφικές κατηγορίες, ενώ θα υπάρχει πρόβλεψη για τις σύγχρονες τάσεις και ιδιαιτερότητες όπως κετογονική διατροφή, ομοφαγία, διαβήτη, κοιλιοκάκι. Έτσι, οι παρεχόμενες υπηρεσίες εστίασης θα προσεγγίσουν τον πελάτη τόσο ολιστικά, όσο και λαμβάνοντας υπόψη την ατομικότητά του, συμβάλλοντας την ικανοποίησή του. Όπως προανέφερα, πρόκειται για ένα όραμα που όσο και να πω, δεν αρκούν για να αποτυπώσουν όσα θα έλεγα με ένα μενού. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Αγαπητοί Ψυχοριανοί, καλησπέρα σας. Ξέρετε πως η μητέρα μου είναι του χωριού και έχω σπίτι στο Πολυγνήτο. Με ξέρετε οι περισσότεροι πάρα πολύ καλά. Χαιρετώ τις αρχές του τόπου που μας καλέσαν και τον Θοδωρή τον Κούσκο που μας κάλεσε σε αυτή την εκδήλωση. Εγώ δεν είμαι. Σχετίζομαι με τα ιαματικά, δεν σχετίζομαι με θεραπείες. Ως ενεργειακό σύμβουλος του Δήμου, που αυτή την ιδιότητα την απέκτησα με το εργαστήριό μου κατά τη διεκδίκηση του πεδίου του γεωθερμικού, που πρόσφατα σήμερα μας ενημέρωσε ο Δήμαρχος ότι ολοκληρώθηκε η διαδικασία, εποπτεύω την εξέλιξη αυτού του γεωθερμικού έργου που προβλέπεται να γίνει για το χωριό, το οποίο έχει 3 σκέλη. Το ένα σκέλος είναι μια τηλεθέρμανση σε ένα μεγάλο κομμάτι του χωριού για κάλυψη αναγκών, θερμικών αναγκών του οικισμού και όποιων άλλων επαγγελματικών δραστηριοτήτων συμβαίνουν εδώ, με προοπτικές να καλύψει όλες τις ανάγκες του χωριού, λόγω του ότι το γεωθερμικό πεδίο του Πολυγνήτου αυτή τη στιγμή έχει μια δυναμικότητα εν λειτουργία και θα εξηγήσω ότι εν δυνάμει λειτουργία στην υφιστάμενη κατάσταση γύρω στα 80 κυβικά την ώρα, αλλά προβλέπεται στην ανάπτυξή του να πιάσει 400 κυβικά την ώρα. Η μέση θερμοκρασία του πεδίου είναι γύρω σε 72 βαθμούς, η θερμοκρασία όμως των 80 κυβικών είναι 91,8. Είναι από τα πιο ζεστά πεδία της ελληνικής επικράτειας. Δεύτερο από προσωπικές μετρήσεις σε όλη την Ελλάδα, το μεγαλύτερο που έχω δει είναι στην Αλεξανδρούπολη, όπου και εκεί είμαι σαν εργαστήριο σύμβουλος ενεργειακός, έχει πιάσει τους 94 βαθμούς. Αυτό το ένα σκέλος είναι, όπως σας είπα, η τηλεθέρμανση του οικισμού, που ήταν και η προτεραιότητα του Δήμου και του παλιού Δήμου Πολυγνήτου να προχωρήσουμε σε ένα τέτοιο έργο. Το δεύτερο σκέλος είναι η κάλυψη των αγροτικών δραστηριοτήτων, οι οποίες μπορούν να βγουν πάρα πολύ εύκολα από το πεδίο και ήδη χρησιμοποιούνται κατά τόπους από τους ανθρώπους που ασχολούνται με τις αγροτικές καλλιέργειες στον κάμπο. Και αυτό το κομμάτι πλέον θα το καλύψουμε επισήμως σαν Δήμος και θα διαθέσουμε τη θερμότητα σε διάφορες δραστηριότητες από αγροτικές καλλιέργειες φυτών μέχρι και τις καλλιέργειες από τα κοτόπουλα που υπάρχουν στην περιοχή.
Και το τρίτο σκέλος είναι να καλύψουμε με τις θερμικές και ίσως τις ψυχτικές ανάγκες του θερμαλισμού, δηλαδή του ιαματικού τουρισμού, και με αυτή την έννοια εφάπτομαι και εγώ στη διαδικασία της σημερινής διεργασίας. Μάλιστα με τον κύριο Κούσκο στη συζήτηση μας μιλάμε για μια τελείως κυκλική ανάπτυξη κυκλικής οικονομίας στη διαδικασία της ανάπτυξης των ιαματικών πηγών και βέβαια και στην ευρύτερη μετά διαχείριση του θερμαλιστικού τουρισμού για την περιοχή, όσο αυτό επιτρέψει βέβαια η ανάπτυξη ενός έργου το οποίο έχει προοπτικές, ξεκινάει με ιδιαίτερες προοπτικές, εξάλλου η καλύτερη προοπτική είναι το ένα όταν φεύγεις από το μηδέν. Έτσι λοιπόν, ξεκινώντας αυτό το έργο μπορεί να δημιουργήσει διάφορες προϋποθέσεις και να αναπτυχθούν και άλλα πράγματα στο χωριό και παράλληλα με το γεωθερμικό δυναμικό το οποίο υπολογίζουμε επειδή έχουν αρχίσει να χρηματοδοτούνται και οι μελέτες ότι σε 3-4 χρόνια θα μπορεί να είναι και έτοιμο να κατασκευαστεί, ίσως και γρηγορότερα, θα μπορέσει να υποστηρίξει και την ανάπτυξη του θερμαλισμού. Βεβαίως, ένα σημαντικό έργο που υπάρχει στην περιοχή και το οποίο είναι ακίνητο εδώ και κάποια χρόνια, 15, ίσως 17, είναι το Θερμόπολης, το οποίο είναι ένα κομμάτι του αντίστοιχου που πρόκειται σήμερα να φτιάξουμε και το οποίο είναι ακίνητο τόσο καιρό, θα μπορούσε πάρα πολύ εύκολα να μπει σε λειτουργία, χωρίς να χρειάζονται καν αδειοδοτήσεις, γιατί είναι ήδη αδειοδοτημένο. Και βέβαια αυτό δεν μπορεί να καλύψει τις ανάγκες των κατοίκων, αλλά μπορεί να καλύψει τις ανάγκες των κτηρίων του Δήμου, όπως είναι το πολύκεντρου, των σχολείων κτλ. Και ταυτόχρονα η ενέργεια που θα υπολείπεται από το γεωθερμικό ρευστό, γιατί το κύκλωμα της κάλυψης των αναγκών του οικισμού είναι κλειστό κύκλωμα νερού, ενώ το κύκλωμα το αγροτικό είναι ανοιχτό κύκλωμα νερού, είναι από το γεωθερμικό ρευστό, θα μπορούσε άμεσα να κινηθεί προς την περιοχή των ιαματικών πηγών και να καλύψει τις ανάγκες του ιαματικού σχεδίου που προβλέπεται να κατασκευαστεί. Άρα θα μπορούσε, ακόμα και αν δεν έχει ολοκληρωθεί το έργο της γεωθερμίας, η κάλυψη των αναγκών του ιαματικού πάρκου να γίνει στο χθες. Αυτό, για να μπορέσει να συμβεί, πρέπει κάποιος να αναλάβει, κυρίως ο Δήμος να αναθέσει και κάποιος να αναλάβει την ευθύνη της επαναλειτουργίας αυτού του έργου, που το μόνο που του λείπει είναι μια καλή επίβλεψη στην ύπαρξή του και μια αντικατάσταση της αντλίας γεώτρησης, η οποία για κάποιο λόγο καταστράφηκε, αλλά μπορεί πολύ εύκολα να αντικατασταθεί με ένα ενδυνάμει συνολικό κόστος περίπου στις 100.000 ευρώ αντικατάσταση και να τεθεί σε λειτουργία, κάτι που θα δημιουργήσει μια εξοικονόμηση ενέργειας άμεση για το Δήμο γύρω στις 20 με 25.000 ευρώ το χρόνο, άρα δηλαδή σε 4 χρόνια θα έχει εξοφληθεί ένα τέτοιο έργο και ίσως αν ενδιαφέρεται η εταιρεία του κυρίου Κούσκου ή κάποια άλλη εταιρεία μπορεί να αναλάβει αυτή την δράση ώστε να μπορούμε άμεσα για το χωριό να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις λειτουργίας κάποιων οργανώσεων. Καλό μεσημέρι σε όλους. Οι υπόλοιποι ομιλητές μίλησαν για το θερμαλισμό, για τον ιαματικό τουρισμό. Εγώ θα σας μιλήσω για αρχιτεκτονική. Αρχιτέκτονας είμαι, οπότε σε αυτό το πλαίσιο θα κινηθώ. Δύο άξονες θα έχει η τοποθέτησή μου, έναν γενικότερο και έναν ειδικότερο που αφορά την επένδυση που θα κάνει ο κύριος Κούσκος. Ο πρώτος άξονας, ο γενικός, αφορά την αρχιτεκτονική μας κληρονομιά. Ο Τζόρτζιο Γκράσι, Ιταλός αρχιτέκτονας, τιτλοφορούσε ένα βιβλίο του με αναστηλωτικά έργα και το έλεγε «Αρχιτεκτούρα lingua morta», δηλαδή αρχιτεκτονική νεκρή γλώσσα. Εκείνος βέβαια αναφέρεται περισσότερο στο ότι οι συνθήκες της αρχιτεκτονικής δεν αλλάζουν, δεν μεταβάλλονται, ούτε και η τυπολογία ουσιαστικά ενός κτηρίου. Ο τίτλος όμως είναι ενδεικτικός του πώς ο μελετητής, ο αρχιτέκτονας, η μελετητική ομάδα αντιμετωπίζει με αμηχανία λίγο όταν βρίσκεται μπροστά από ιστορικά κτίρια. Και φυσικά εμείς εδώ στις θερμοπηγές του Πολυχνήτου έχουμε ιστορικά κτίρια, όπως έχουμε σε όλη την περιοχή. Ο Πολυχνήτος είναι παραδοσιακός οικισμός και γι' αυτό φύγω αυτό το θέμα. Γιατί υπάρχουν κτίρια με ιστορικότητα.
Η άποψή μου είναι ότι ο τρόπος αντιμετώπισης αυτών των κτηρίων πρέπει να είναι το αντίστροφο του τίτλου του Γκρας. Δηλαδή, πρέπει να έχουμε αρχιτεκτονική, μια ζωντανή γλώσσα. Η αρχιτεκτονική ως κάτι που ζει και εξελίσσεται. Συνεχώς, κατά τη διάρκεια των χρόνων. Τα ιστορικά κτίρια πρέπει να επαναχρησιμοποιούνται. Πρέπει να αποτελούν μέρος της κοινωνικής ζωής του τόπου και της οικονομικής του ζωής. Όταν το κτίριο, το ιστορικό κτίριο, είναι μέρος του βίου των κατοίκων, η ιστορικότητά του και αναδεικνύεται, αλλά και εμπλουτίζεται με τα δικά μας βιώματα. Παραδείγματος χάρη μια εκκλησία, που παλιότερα ήταν αρχαίος ναός, μετά έγινε τζαμί, μετά ξανά έγινε εκκλησία. Έτσι πρέπει να αντιμετωπίζονται όλα τα ιστορικά κτίρια, όχι ως μουσεία, αλλά ως ζωντανή τόπη, ενταγμένη στον τόπο μας, στη ζωή των κατοίκων. Και εδώ τίθεται το ακόλουθο ερώτημα, μια σειρά από ερωτήματα μάλλον. Ποιο είναι το κόστος επισκευής αυτών των κτηρίων? Τεράστιο. Το ξέρετε εσείς οι βρυσαγώτες και οι πολυχνιάτες από πρώτο χέρι. Πόσο δύσκολο, πόσο κοστοβόρο είναι να αναστηλώσουμε, να επισκευάσουμε ένα διατηρητέο κτίριο. Και το πιο σημαντικό, ποιο είναι το κόστος συντήρησης μετέπειτα αυτού του κτίριου. Γιατί πολλά τα παραδείγματα που επισκευάσαμε ένα κτίριο, το φτιάξαμε, μάλιστα μπορεί να είναι με δημόσια χρήματα, και μετά αυτό το κτίριο εγκαταλείφθηκε. Διότι το κόστος λειτουργίας του ήταν τεράστιο, το κόστος συντήρησής του. Μετά από 5 χρόνια βρίσκεται σε μια κακή κατάσταση και πάλι. Ποιος λοιπόν θα το αναλάβει αυτό? Αυτό θα το αναλάβει ο επενδυτής. Σίγουρα όχι το κράτος, όχι η τοπική αυτοδιοίκηση. Είναι γνωστά τα αποτελέσματα. Ο Δήμος δεν πρέπει να είναι επενδυτής. Ο Δήμος κάνει πολλά και άλλα πολύ σημαντικά πράγματα. Κάνει κοινωνικό έργο, θέτει κανόνες, πλαίσιο λειτουργίας. Αλλά δεν πρέπει να είναι ο επενδυτής. Επενδυτής είναι ο κύριος Κούσκος. Και φημολογείται ότι είναι και καλός κιόλας. Το ευτύχημα είναι ότι είναι και ντόπιος. Οπότε αγαπάει τον τόπο του. Οπότε είμαστε τυχεροί που τον έχουμε κοντά μας. Και εγώ είμαι και τυχερός που μου δίνει και την ευκαιρία και σας μιλάω και συμμετέχω και στο έργο. Έρχομαι στο δεύτερο τμήμα λοιπόν. Ο κύριος Κούσκος είναι ο επενδυτής. Είναι εκείνος που θα αναλάβει να φέρει σε επανάχρηση τα ιστορικά κτίρια που υπάρχουν στις ιαματικές πηγές. Και πάμε στο ειδικό κομμάτι, στο έργο, στις ιαματικές πηγές Πολυχνήτου. Ιερό, τώρα μπορείς να το ξεκινήσεις αυτό. Να ξεκαθαρίσουμε κάτι πρώτα απ' όλα, ότι η περιοχή επέμβασης είναι υγρότοπος, κηρυγμένος. Αυτό σημαίνει ένα πολύ βασικό πράγμα. Δεν επιτρέπεται καθόλου δόμηση. Δεν επιτρέπεται καμία επέμβαση κτηριακή εκτός των υφισταμένων. Αυτό να το ξεκαθαρίσουμε. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι νέο. Αλλά δεν χρειαζόμαστε και κάτι νέο. Τα κτίρια αυτά και ο φυσικός πλούτος εκεί πέρα είναι παραπάνω από αρκετός. Εμείς έχουμε ορίσει 3 περιοχές παρέμβασης, όπως τις βλέπετε εκεί. Η πρώτη περιοχή είναι τα Λουτρά. Τα Λουτρά και το συνοδευτικό κτίριό τους έχουμε σκοπό να τα αναβιώσουμε, να τα αναστηλώσουμε, να διατηρήσουμε την ιστορικότητά τους και να τα επαναχρησιμοποιήσουμε έτσι όπως ήταν, αλλά με εμπλουτισμένα με και με νέες λειτουργίες, ως χαμάμ και ως σπα. Υπάρχει το κτίριο του Ξενώνα, το οποίο θα του δώσουμε νέα χρήση. Θα έχει χρήσεις καφέ, εστιατορίου, χώρου συναντήσεων για εταιρείες, για οικογένειες, παιδότοπο, έναν πολυχώρο με λίγα λόγια για να κρατήσει τον επισκέπτη. Και τρίτο και πιο σημαντικό είναι ο περιβάλλον χώρος. Ο περιβάλλον χώρος έχει περιπατητικές διαδρομές, υπαίθρια Λουτρά, στάσεις ανάπαυσης και ευεξίας. Ο χώρος αυτός είναι εξίσου όμορφος όσο και τα κτίρια. Είναι ιδιαίτερος, ίσως και παραπάνω από τα κτίρια. Όλα αυτά έχουν σκοπό να δώσουν στον επισκέπτη μια νέα εμπειρία, μια ολιστική προσέγγιση και για τον τόπιο και για την οικογένεια και για τον τουρισμό. Η αρχιτεκτονική μας πρόταση περιλαμβάνει μια μικρή παλέτα υλικών που θα δένει αρμονικά με το περιβάλλον. Πέτρα, ξύλο, κορτέν. Το κορτέν είναι οξυδωμένος χάλιβας.
Είναι ένα υλικό που χρησιμοποιείται σε αρχαιολογικούς χώρους, κυρίως για την αίσθηση που δίνει ότι είναι παλιό, ενώ είναι ένα σύγχρονο υλικό. Προσδίδει λοιπόν μια παλαιότητα και δένει άμεσα με τις πηγές του πολυθνήτου. Με αυτά όλα, σκοπεύουμε να αναδείξουμε το φυσικό περιβάλλον, να συντηρήσουμε τα κτίρια και όχι να τα αλλοιώσουμε. Φυσικά, όλα αυτά τα οποία σας αναφέρω αποτελούν προθέσεις. Δεν είναι ολοκληρωμένη μελέτη. Για το τελικό αποτέλεσμα, όπως έχετε δει ήδη από την ημερίδα, εργάζεται μια πολυάριθμη, εξειδικευμένη ομάδα εργασίας. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι θα προτείνουμε, θα λάβουμε αποφάσεις, θα πάρουμε εγκρίσεις από επιτροπές, συμβούλια αρχιτεκτονικής, αρχαιολογίας, νεωτέρων μνημείων, ό,τι απαιτείται. Και αυτή η ολοκληρωμένη αρχιτεκτονική μας πρόταση, εύχομαι να είμαστε γεροί και στο άμεσο μέλλον να συναντηθούμε ξανά εδώ σε αυτό το φιλόξενο χώρο και να σας το παρουσιάσουμε αναλυτικά. Καλησπέρα και καταρχάς ευχαριστώ για την πρόσκληση. Είναι πραγματικά μια πολύ σημαντική μέρα για το νησί αλλά και για την περιοχή του Πολυθνήτου. Η σημερινή εκδήλωση και αυτά που ακούστηκαν είναι αυτό που όλοι οι φορείς επιχειρηματικοί συζητάμε και κυρίως οι φορείς του τουρισμού που βλέπω ότι παρίστανται όπως και επιχειρηματίες του τουρισμού. Αυτό που συνεχώς συζητάμε, οι εναλλακτικές μορφές τουρισμού οι οποίες προσδίδουν, φέρνουν ένα πολύ καλό εισόδημα στις τοπικές κοινωνίες αλλά και μια μεγάλη υψηλή προστιθέμενη αξία στον τόπο. Και φυσικά και πολύ καλές, ευχόμαστε, και καλά αμοιβόμενες θέσεις εργασίας. Επομένως, αξίζουν θερμά συγχαρητήρια σε όσους συνέβαλαν σε αυτό το τελευταίο διάστημα, αλλά και το προηγούμενο, να έχουμε αυτό το αποτέλεσμα. Αλλά πολύ περισσότερα συγχαρητήρια αξίζουν στον ιδιωτικό τομέα, στον επενδυτή, ο οποίος αναλαμβάνει το ρίσκο αυτής της μετατροπής του πόρου αυτού σε εισόδημα για τον τόπο και για την τοπική κοινωνία και ο οποίος το αξίζει διπλά συγχαρητήρια γιατί δεν είναι μόνο αυτή η επένδυση στην οποία έχει προχωρήσει τον τόπο και την κάνει και κυρίως από το μεράκι και την αγάπη για τον τόπο του, το ξέρω πολύ καλά και το αξίζουν πραγματικά πολλά συγχαρητήρια. Είμαστε λοιπόν εδώ όλοι οι φορείς, όπως βλέπω, του φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης, επιχειρηματικοί φορείς, φορείς του τουρισμού και δηλώνουμε, φαντάζομαι ότι εκφράζω όλους τους παριστάμενους, ότι δηλώνουμε τη συμπαράσταση και ότι αγκαλιάζουμε αυτό το εγχείρημα και θα το στηρίξουμε με όλες μας τις δυνάμεις και με ακόμη περισσότερο ώστε να φέρουμε την ποθητή βιώσιμη ανάπτυξη στον τόπο μας και όπως είπαμε υψηλή προστιθέμενη αξία, καλές και καλά αμοιβόμενες θέσεις εργασίας. Ευχαριστώ πολύ, είμαστε εδώ να στηρίξουμε όλα αυτά τα εγχειρήματα με όλες μας τις δυνάμεις. Από αύριο ο ενθουσιασμός και το βίτσιο που έχω, γιατί πραγματικά πρόκειται περί βίτσιου, να μπορέσουμε να βάλουμε κάποια πράγματα έτσι σε λειτουργία, σε κίνηση, να τα δούμε λιγάκι πιο συλλογικά όλοι μαζί, θα είναι έως διπλάσιος. Νομίζω ότι ο τόπος που έχουμε με όλον αυτόν τον πλούτο είναι κρίμα να τον αδικούμε. Είναι κρίμα να βλέπουμε ακούω ας πούμε ότι η πόλη του Πολυγνήτου έχει 90% ακατοίκητα σπίτια. Και άκουσα και κάποιους που το θεωρούσαν μια ευκαιρία ή κάποιους ας πούμε οι οποίοι ονοματίζονταν επενδυτικά προγράμματα κτλ. Σας υπόσχομαι ότι και εγώ και οι συνεργάτες μου έχουμε και την τεχνογνωσία και πάλι θα χρησιμοποιήσω το βίτσιο να καλύψουμε στα πλαίσια της λογικής και στα πλαίσια κάποιων συνθήκων όλων μας τα οράματα και τις απαιτήσεις. Και αυτό που θέλουμε να χτίσουμε σε ένα καλύτερο αύριο, γιατί μας αξίζει. Και όπως το προσεγγίζει ο καθένας.